αυτή την εκτέλεση φάουλ για τη Μύκονο. Θεοδόρου εκτελεί, καλό το φάουλ και η μπάλα περνά λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Γρυδικού που μάλλον έδειξε ότι ευνηδιάζεται. Στο 10 όλα αυτά, η πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι. Ο Τζόρτζης εκτελεί το φάουλ στην περιοχή, μπάλα θα περάσει και ο διαιτής δίνει πέναλτι. Ο διαιτής δίνει πέναλτι στην προηγούμενη φάση πριν σηκωθεί εκεί το ανάποδο γύρισμα. Ότι η μπάλα χτύπησε κάποιο χέρι. Βέβαια, οπωσδήποτε πρέπει να το ξαναδούμε και να το ξαναδούμε αυτή τη φάση για να είμαστε σίγουροι. Από εδώ που είμαστε ακριβώς στην σέντρα του γηπέδου δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί. Ο διαιτής έδειξε το σημείο του πέναλτι και καλεί τώρα και τον Αργυρόπουλο Δεν ξέρω γιατί τώρα πάνε όλοι, η ομάδα του Όσυρου πάει στον βοηθό, τον νομικό. Μια φάση που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, ένθεν και ένθεν όπως εξελίσσεται το μάτσι. Οι Μυκονιάτες διαμαρτυρήθηκαν όλοι για την κίνηση που έκανε ο Ζαράνης να δείξει πέναλτι. Φώναξε και τον Αργυρόπουλο μετά. Είδαμε τους παίχτες του ΑΟΣΥΡΟΥ να τρέχουν στο βοηθό. Να δούμε λοιπόν τελικά ο διαιτής τι δείχνει. Τι απόφαση τελικά πάρθηκε μεταξύ βοηθού και διαιτητού. Τελικά δίνει ελεύθερο διαιτητού. Κεφαλιά του. Απομάχναν οι παίχτες του ΑΟΣΥΡΟΥ, αλλά ο Μπαλής για τον Ποιμίκο θα κάνει ένα σούτ εκεί, η μπάλα πέρασε out. Του Κέκελη πέρασε η μπάλα, ο Μπελεγρίνης είναι στην περιοχή, ο οποίος θα κάνει το σούτ και η μπάλα περνά out. Αρκετά μακριά από εμάς βέβαια και ο Πρίντεζης θα εκτελέσει το φάουλ για τον ΑΟΣΥΡΟΥ. Πρίντεζης βαθιά εκεί προς την περιοχή, γκολ για τον ΑΟΣΥΡΟΥ, το γκολ από τον Πρίντεζη. Πάνω από 40 μέτρα το γκολ για τον ΑΟΣΥΡΟΥ στο 26 του δεύτερου ημιχρόνου. Είχαμε πει για τον άνεμο ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο ΑΟΣΥΡΟΥ θα τον έχει στα υπέρ του. Το εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο ο Πρίτεζης και στέλνει την μπάλα από πάρα πολύ μακριά στα δίχτυα του Γιόνγκ σε αυτό το φάουλ που κέρδισε από τον Γκέκελη. Η ομάδα της ΣΥΡΟΥ παίρνει προβάδισμα με ένα 0 στο 26ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Πρίντεζης με απευθείας εκτέλεση φάουλ από πάρα πολύ μακριά κάνει το 1-0. Στη σέντρα οι Μυκονιάτες, οι οποίοι αλλάζουν για την μπάλα, για να δούμε τώρα. Θα τρέξει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Κεφαλιά του Αργυρόπουλου, ο Ξένος μια δεύτερη, ο Τσαλμάς δύο παίχτες του ΑΟΣΥΡΟΥ. Και απειλούνται κάποια επεισόδια εδώ, για να δούμε τώρα. Δεν πρέπει να συμβαίνουν κάτι τέτοια. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα. Οι Μυκονιάτες και οι Συριανοί έχουν πάντα φιλικές σχέσεις, αν είναι δυνατόν. Είναι ντροπή. Τίποτα παραπάνω, ειλικρινά. Στεναχωριέμαι ιδιαίτερα, γιατί οι Μυκονιάτες και οι Συριανοί έχουν διδάξει κατά το βαθύ παρελθόν, το παρόν
και νομίζω και στο πρόσφατο μέλλον ήθος και αξίες. Τουλάχιστον οι νησιώτες, τόσο οι Μυγονιάτες όσο και οι Συριανοί, ποτέ δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Ο οποίος δίνει το αποτερματοσλάκτισμα με δύναμη. Ο Μπαλί σε ένα γύρισμα εκεί. Για να δούμε τώρα. Είναι ο Πάπιτς, ο οποίος από μακριά το σουτ θα πέσει ο Γιόνγκ. Δεν είναι δυνατόν να απειληθεί. Ο τερματοφύλακας Μυκών από πολύ μακριά ένα σουτ γυριστό εκεί του Πάπιτς. Για τους Μυκονιάτες μια σέντρα βαθιά προς την περιοχή. Η μπάλα θα περάσει Τσαλμάς και η μπάλα περνά out. Πλάγιο out μάλιστα. Από το σουτ του Τσαλμάς σε καταπληκτική θέση στο 80. Κέκελοι αλλάζουν με τον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος μια βαθιά παλιά εκεί. Βγαίνει η μπάλα, πέρασε και όπως καθώς ο τερματοφύλακας είναι πεσμένος στο χόρτο. Το πλάγιο εκτελείται και αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζαράντς σφυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει την ομάδα του ΑΟΣΥΡΟΥ να παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη και να κερδίζει εδώ στο κυκλαδίτικο ντέρμπι τον ΑΟ Μυκόνου μέχρι πρότινος πρωτοπόρο. Με ένα 0, με ένα γκολ στο 21 από πολύ μακριά εκτέλεση φάουλ του Λεωνάρδου του Πρίντεζη. Σε ένα μέτριο παιχνίδι ο ΑΟΣΥΡΟΥ κατάφερε να πάρει τους 3 πολύτιμους βαθμούς της νίκης και να ξαναμπαίνει επίσης όρη στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Ακόμη όμως το πρωτάθλημα σαφώς και έχει δρόμο.